Ανδρέας είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο εκτάκτος με καρδιολογικά προβλήματα και ήταν η εποχή μετά το βρώμικο 89 όπου υπήρχαν οι δίκες εναντίον του Ανδρέα, υπήρχαν πολιτικές διώξεις, εν πάση περιπτώσει, για τον Ανδρέα. Μια πολύ στενάχωρη και θα έλεγα δύσοσμη εποχή. Ο Ανδρέας, φυσικά και πίστευε, χωρίς να θέλω να πω ότι έχω επιδράσει πάνω στην, σε αυτό το θέμα. Εντάξει, νομίζω ότι έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου. Και μετά από την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος πίστευε, προσευχόταν και... Ναι, προσευχόταν και προστάτευε το θέμα της Ορθοδοξίας, γιατί είχε προσπαθήσει να κάνει ένα ορθόδοξο τόξο μεταξύ των βαλκανικών χωρών, για το οποίο προσπάθησε πραγματικά πολύ. Τότε λοιπόν θυμάμαι ότι πληροφορήθηκα από το προσωπικό του νοσοκομείου ότι βρίσκεται ένας γλυκύτατος γέροντας, ονόματι Ιάκωβος Τσαλίκης, ο οποίος κατά σύμπτωση ήταν και ασθενής του κρεμαστινού. Ο ίδιος γιατρός λοιπόν και στους δύο. Πήγα, τον είδα, απλά σεμνά και ταπεινά. Του φίλησα το χέρι και μάλιστα είπε στους δικούς του, μπήκε μια γυναικάρα δυο μέτρα, έτσι πως το έλεγε ο ίδιος με την απλότητα που είχε. Λοιπόν, του φίλησα το χέρι, ζήτησα την ευχή του και του είπα, σε παρακαλώ πάρα πολύ γεροντά μου, έλα να σταυρώσεις τον Ανδρέα, το έχει ανάγκη. Πράγματι, ζήτησε να τον μεταφέρουν εκεί. Μόλις μπήκε στην μικρή αίθουσα της εντατικής όπου βρισκόταν ο Ανδρέας, έριξε μια ματιά γύρω του και είδε κάποιες εικόνες, τις οποίες είχα εγώ τοποθετήσει για προστασία. Και λέει, βλέπω ότι έχετε πολλούς καλούς φύλακες εδώ. Χαμογέλασε ο Ανδρέας. Δεν τον αποκάλεσε, κύριε πρόεδρε. Του λέει, πιστεύεις, παιδί μου. Πιστεύω, λέει ο Ανδρέας. Τότε θα σε σταυρώσω. Σταυρώνοντάς τον, λοιπόν, και ενώ υπήρχε μία απόλυτη σιγή, λες και πέταγαν άγγελοι εκείνη τη στιγμή. Εγώ ένιωθα ότι, επειδή οι γιατροί ήταν πολύ δυσαρεστημένοι με την πορεία του Ανδρέα, εγώ όμως ήλπιζα σε κάποιο θαύμα. Ότι θα γίνει καλά πάλι, θα ξαναβγεί. Τότε ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν ήταν πρωθυπουργός. Την ώρα λοιπόν που οι άγγελοι πετούσαν μέσα στο δωμάτιο και μία λάμψη εκοφαντική υπήρχε, θυμάμαι που μόλις τελείωσε, του λέει, παιδί μου, θα ξαναγίνει, αυτό θα περάσει, θα βγεις έξω και θα ξανακυβερνήσεις, θα ξαναγίνεις πρωθυπουργός. Χαμογέλασε ο Ανδρέας, τον ευχαρίστησε, του φίλησε το χέρι και φεύγοντας του λέει, εγώ τώρα θα φύγω. Σε παρακαλώ πολύ, όταν ξαναγίνεις πρωθυπουργός, να προσέξεις και να αγωνιστείς για την Ορθοδοξία. Πράγμα το οποίο έγινε. Και επί των ημερών του Ανδρέα, η Εκκλησία και το κράτος ήταν στην καλύτερη τους στιγμή, στην καλύτερη τους φάση. Ο Ανδρέας από εκείνη την ώρα που τον προσφώνησε, παιδί μου, ένιωσε πραγματικά παιδί.
είχε ένα χαμόγελο ευτυχίας και το οποίο πραγματικά, δεν ξέρω, ήταν σαν να έγινε ένα θαύμα από όλη αυτή την κακή κατάσταση της υγείας του που ήταν εκείνη τη στιγμή. Πραγματικά ήταν ένα θαύμα που μετά το σταύρωμα του Αγίου Ιακώβου και το ένιωσε και το πίστεψε και το χάρηκε. Κοιτάξτε, η ταπεινότητα που είχε ο γέροντας και το χάρισμα που είχε, ήταν χαρισματικός, δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία λαμπερή προσωπικότητα της εποχής εκείνης που πρωταγωνιστούσε στην πολιτική σκηνή. Είναι μια στιγμή άγια, είναι μια στιγμή ευλογίας και είναι μια στιγμή που μου χάρισε ο Θεός και με αξίωσε να τη ζήσω. Δεν μπορώ να τη συγκρίνω με... Είναι κάτι άλλο η πολιτική. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Η σκέψη μόνο και η ευλογία του γέροντα είναι αυτή που σκεπάζει στην καρδιά μας και που ελπίζω να δείξει το φωτεινό μονοπάτι που είναι ένα και μοναδικό προς το δρόμο του Θεού.